Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξω ένα φαγητό που πραγματικά αγαπώ. Το φτιάχνει η μητέρα μου, πάντα το έφτιαχνε και πάντα ανυπομονούσα να το φάω και πάντα το φτιάχνω σπίτι, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά όλων. Θα φτιάξουμε μελιτζάνες με κρέας. Θα φτιάξουμε το πιο μαλακό κρέας με κόκκινη σάλτσα, θα συνοδεύσουμε μελιτζάνες και στο τέλος θα είναι ένα από τα πιο μαμαδίστικα φαγητά που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι γίνεται η όλη διαδικασία σε μία κατσαρόλα. Αλλά εγώ θα βάλω και το τηγανάκι γιατί θα σουτάρουμε το κρέας και θα το σουτάρουμε μαζί με αλεύρι. Δεν μ' αρέσει στο ίδιο τηγάνι ή στην ίδια κατσαρόλα να συνεχίσει το φαγητό. Λοιπόν, οπότε βάζουμε πάνω στη φωτιά ένα τηγάνι για να σουτάρουμε το κρέας και μία κατσαρόλα για να φτιάξουμε το φαγητό μας. Έχω πάρει εδώ πέρα ποντίκι. Το βλέπετε. Είναι το κρέας που όλοι προτιμάμε να παίρνουμε για τέτοιες συνταγές γιατί έχει αρκετή ζελατίνη που λέμε μέσα. Πάρε το ποντίκι, κόψε το σε ωραία κομμάτια και το μυστικό εδώ είναι να μην κάνετε πολύ μεγάλα τα κομμάτια από το ποντίκι, γιατί σε περίπτωση που είναι πολύ μεγάλα τα κομμάτια και θα πάρει πολύ ώρα να βράσει και θα είναι δυσανάλογα σε σχέση με τις μελιτζάνες. Θέλουμε περίπου να είναι τα ίδια κομμάτια μελιτζάνες με το κρέας μας. Τώρα, πολύ προσεκτικά θέλω να βάλετε αρκετό άλατο πίπερο στο κρέας. Μην το λυπηθείτε, γιατί θέλουμε να κάνουμε νόστιμο το φαγητό μας και άμα δεν βάλουμε αλάτι στο κρέας μας, μετά θα δυσκολευτούμε να βάλουμε τελικά αλάτι μέσα στο φαγητό. Αλατάκι. Αλευράκι. Και πάμε τώρα στο τηγάνι. Θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι εδώ. Περίπου 4-5 κουταλιές της σούπας. Και αυτό το λάδι μετά θα το αφήσουμε στην άκρη, θα το πετάξουμε γιατί θα καεί μαζί με το αλεύρι. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε αρκετό λαδάκι, θέλουμε να ρευρώσουμε καλά. Και ό,τι αλεύρι τραβήξει το κρέας, θα αφήσετε. Ό,τι αλεύρι αφήσει στην άκρη, θα τα αφήσετε στην άκρη. Τώρα ρίχνουμε το κρέας μέσα. Εδώ. Τέλεια. Και πάμε να συνεχίσουμε το φαγητό μας δίπλα στην κατσαρόλα. Θα ρίξουμε μέσα. Χοντροκομμένο το κρεμμύδι μας. Κάνουμε ένα παραδοσιακό φαγητό, θα βράσει για πάρα πολλή ώρα. Θα βράσει τουλάχιστον για μία μισή ώρα το κρέας μας μέχρι να μαλακώσει. Οπότε δεν χρειάζεται να ψιλοκόψει το κρεμμύδι, χοντροκόψτε το. Μία σκελίδα σκόρδο. Και ελαιόλαδο, πούντο, να. Λίγο λαδάκι εδώ. Περίπου 2-3 κουταλιές σούπας τώρα, δεν χρειαζόμαστε πολύ. Και ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Τέλεια! Καταπληκτικά. Σε περίπτωση που σας αρέσει το σκόρδο μπορείτε να βάλετε και 3-4 σκελίδες. Απλά εγώ βάζω λίγο γιατί με φωνάζετε όταν βάζω πολύ σκόρδο, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ το σκόρδο. Και τώρα, δίπλα το κρατάκι μας, παίρνει ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Ωλαλα. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε τη διαδικασία σε μία κατσαρόλα ή ένα τηγάνι, πρέπει να βγάζουμε, να βάζουμε, να καθαρίζουμε, να ξεκαθαρίζουμε. Εδώ είναι πιο εύκολος τρόπος και ουσιαστικά είναι λίγο πιο επαγγελματικός, να το πω έτσι. Γιατί το φαγητό μας θα βγει και πιο υγιεινό και στο τέλος το φαγητό μας θα βγει και πιο γευστικό. Λοιπόν, εδώ πέρα κρεμμύδι σκόρδο καραμελώνει. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά στο κρεμμύδι και το σκόρδο. Πού είναι? Μπαχάρι. Δεν υφίσταται αυτό το φαγητό χωρίς μπαχάρι. Κανέλα, κύμινο και πελτέ ντομάτας. Ρίχνουμε και τον πελτέ μας μέσα. Τέλεια. Και ανακατεύουμε. Έτσι. Με το που καεί λίγο πελτές ντομάτας, θα ρίξουμε μέσα ελάχιστη ζαχαρίτσα, μία κοφτή κουταλιά της σούπας, όταν λέμε ελάχιστη. Αυτό το φαγητό θέλουμε λίγο να γλυκίσει γιατί θα βάλουμε και τις μελιτζάνες. Σβήνουμε το κρασάκι μας. Ωλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Το υπέροχο άρωμα ever. Και ο πελτές ντομάτας κατευθείαν θα δέσει τη σάλτσα μας. Κοιτάξτε εδώ. Και μόλις ο πελτές δέσει τη σάλτσα, προσθέτουμε την ντομάτα μας. Το νεράκι μας. Θέλω λίγο θυμαράκι. Εδώ. Το θυμάρι θα δώσει ένα υπέροχο άρωμα και υπέροχη γεύση στο φαγητό μας. Τώρα, το κρέας μας είναι έτοιμο. Το παίρνουμε, το ρίχνουμε μέσα, χωρίς τα λάδια. Και ως τώρα δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου μελιτζάνες, σωστά. Και όλοι απορείτε, μα είπες ότι θα φτιάξεις μελιτζάνες με κρέας. Πού είναι μελιτζάνες? Έχετε δίκιο. Οι μελιτζάνες αυτό το φαγητό δεν τις βάζουμε στην αρχή, τις βάζουμε πάντα στο τέλος. Οπότε, 15 λεπτά πριν να είναι έτοιμο το φαγητό μας, θα σοτάρουμε τις μελιτζάνες, ουσιαστικά θα τις τηγανίσουμε και θα τις ρίξουμε μέσα για να τελειώσουμε το φαγητό. Τώρα, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε περίπου για μία μισή ωρίτσα, μέχρι που να μαλακώσει τελείως το κρέας.
Άμα το κρέας μας ήταν μαλακό από μόνο του, θα χρειαστεί λίγο λιγότερο. Άμα το κρέας μας ήταν πολύ σκληρό, θα χρειαστεί λίγο περισσότερο. Οπότε με το που μαλακώσει και λιώνει, είναι έτοιμο για να προσθέσουμε τις μελιτζάνες. Πίσω σε μία μισή ώρα. Μετά από μία μισή ωρίτσα, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Και όταν λέω έτοιμο, σημαίνει πως έχει μαλακώσει πάρα πολύ το κρέας. Εκεί πέρα είναι το σημείο που ξέρουμε ότι είναι έτοιμο. Σε περίπτωση που δείτε ότι χρειαστεί λίγο παραπάνω νεράκι, βάλτε λίγο παραπάνω νεράκι. Αλλά αυτό που θέλω να δείτε είναι αυτό, κοιτάξτε. Πρέπει πραγματικά να λιώνει το κρέας. Άρα ξέρουμε ότι είναι έτοιμο. Εντάξει, είναι πεντανόστιμη σάλτσα, αλλά θα βάλω λίγο αλατάκι ακόμα. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τις μελιτζάνες. Για τις μελιτζάνες τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Χρειαζόμαστε τη φλούδα οπωσδήποτε, γιατί η φλούδα είναι αυτό που θα κρατήσει τη μελιτζάνα ολόκληρη μέσα στο φαγητό. Σε περίπτωση που βγάλουμε τη φλούδα, οι μελιτζάνες θα γίνουν κομμάτια, θα διαλυθούν, θα γίνουν πουρές. Οπότε, κόψτε στα τρία, εδώ και εδώ. Και σε περίπτωση που οι μελιτζάνες σας έχουν πολλά σπόρια, όπως έχουν αυτές, σημαίνει πως είναι αρκετά πικρές. Αλλά δεν χρειάζεται να τις βάλουμε στα αλάτι για να τις ξεπικρίσουμε, γιατί αυτομάτως όταν κάνουμε deep fry τις μελιτζάνες σε αρκετό λάδι, η πικράδα που έχουν ουσιαστικά φεύγει. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ η διαδικασία. Τώρα πάρε το μαχαίρι και κόψε σε ωραία κομμάτια μεγάλα. Και θέλουμε οπωσδήποτε κάθε κομμάτι μελιτζάνας να κρατιέται από μία φλούδα. Σε περίπτωση που ξεφλουδίσω ή σε περίπτωση που κόψω τέταρτα και κρατήσω το κεντρικό σημείο χωρίς καθόλου φλούδα, τότε η μελιτζάνα μου θα λιώσει μέσα στο φαγητό. Οπότε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εδώ. Λοιπόν, τώρα δεν θα τις ρίξουμε τις μελιτζάνες όλες μαζί μέσα στο λάδι. Το λάδι μας καίει. Θα τις ρίξουμε σε δόσεις. Θέλουμε να πάρουν ωραίο χρώμα. Οπότε θα τις μοιράσουμε στη μέση, μισές και μισές. Και τις υπόλοιπες στη δεύτερη δόση. Και τώρα θέλω να δώσετε ωραίο χρώμα. Σε περίπτωση που καίει το λαδάκι σας, θα πάρουν χρώμα πολύ γρήγορα. Απλά θέλουμε να τις αφήσουμε και λίγο στο λάδι να μαγειρευτούν μέχρι μέσα-μέσα. Γιατί ουσιαστικά θα τις ρίξουμε στο φαγητό μας μόνο 10 λεπτά. Οπότε θέλουμε το 80% του μαγειρέματός τους να το πάρουν μέσα στο λάδι. Οπότε κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία χρυσαφίζουν και πόσο αργά χρυσαφίζουν. Το λάδι μας πρέπει να καίει, αλλά δεν πρέπει να καίει πάρα πολύ. Με το που είναι έτοιμες, θα τις βγάλω κατευθείαν δίπλα να τις σουρώσω. Συνεχίσω και με τις άλλες και μόλις όλες είναι έτοιμες θα τις ρίξω μέσα στο φαγητό μου. Με το που γίνουν ωραίες και οι άλλες μου μελιτζάνες, πάρουν αυτό το ωραίο το χρώμα, τις βγάζουμε. Τις αφήνουμε λίγο στο χαρτάκι, προαιρετικά, άμα θέλετε δεν τις βάζει στο χαρτάκι. Αλλά γιατί να προσθέτουμε λιπαρά στο φαγητό μας, ενώ μπορούμε να τα βγάλουμε. Έτσι δεν είναι. Κλείνουμε το μάτι, αφήνουμε αυτό στην άκρη και πάμε εδώ. Ρίχνουμε τις μελιτζάνες. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να συνειδητοποιήσετε ότι το φαγητό σας θα ανακατέψετε μόνο μία φορά. Μόνο τώρα. Σε περίπτωση που πάμε και ανακατεύουμε αυτό το φαγητό, οι μελιτζάνες θα λιώσουν. Οπότε, φροντίστε οι μελιτζάνες να μπουν μέσα στη σάλτσα ντομάτας. Εδώ. Τέλεια. Καταπληκτικά να υπάρχουν μέσα. Καπακώστε. Και σιγοβράστε. Και όταν λέω σιγοβράστε, το εννοώ σε πάρα πολύ χαμηλή φωτιά, περίπου 15 με 20 λεπτάκια. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο για σερβίρι. Και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Το απόλυτο φαγητό. Δεν έχω βάλει άλλο το πιπερό, οπότε θα ρίξω τώρα στο τέλος. Και πιπεράκι. Και γενικά έχουμε λίγο λάδι στη συνταγή μας. Εκτός από το λάδι που τραβήξαν οι μελιτζάνες. Και όχι πάρα πολύ, γιατί τις σουρώσαμε. Γενικά το λαδάκι είναι περιορισμένο. Γιατί θέλουμε πάντα μα πάντα σε αυτές τις συνταγές να ρίχνουμε φρέσκο ελαιόλαδο στο τέλος. Ανακατεύουμε. Λίγο για να μην σπάσουμε τις μελιτζάνες. Και πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό το φαγητό. Είναι τόσο ολοκληρωμένο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Γιατί έχει το κρεατάκι, έχει την πρωτεΐνη, έχει τον υδατάνθρακα και τις φυτικές ίνες από τη μελιτζάνα, έχει σαλτσούλα, κοιτάξτε εδώ. Και ουσιαστικά είναι το πιο ολοκληρωμένο φαγητό σε μία κατσαρόλα. Καθαρίσω λίγο εδώ για τη λέρωσα και ήρθε όλα για τις τελικές πινελιές. Γιατί πιστέψτε με, έχετε φάει μελιτζάνες με κρέας, αλλά άμα στο τέλος ρίξετε λίγο θυμαράκι και λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω, κατευθείαν όλο το φαγητό θα απογειωθεί. Λίγο λαδάκι, φρέσκο, να μυρίσει ελαιόλαδο το φαγητό. Λίγο θυμαράκι. Και κοιτάξτε εδώ. Και λίγο εδώ, στη φετούλα μας. Λίγο ελαιόλαδο εδώ. Σωμάκι. Φρέσκο, ωραίο, τραγανό. Και κυρίες και κύριοι, το απόλυτο γεύμα είναι αυτό. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής, κοιτάξτε εδώ. Απλά το κρέας πρέπει να λιώνει, κοιτάξτε. Και γίνεται το κομμάτι.
αυτό πρέπει να το φας συνδυαστικά. Πρέπει να φας και μελιτζάνα και κρέας. Και είναι από τα φαγητά που και κρύο ακόμα είναι πενταρόστιμο. Η μελιτζάνα είναι σαν κάστανο μέσα στο στόμα. Πραγματικά είναι τόσο νόστιμη. Και το κρέας είναι τόσο μαλακό. Η σάλτσα είναι τόσο αρωματική γιατί βάλαμε το μπαχάρι, την κανέλα και το κυμινό. Παναγία μου. Είναι από τα πιο νόστιμα φαγητά που μπορείτε να ετοιμάσετε. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, είναι κάτι που θα γίνει σίγουρα αγαπημένη σας συνταγή. Σε περίπτωση που το ξέρετε, ο τρόπος που σας έδειξα σήμερα πραγματικά θα φτάσει τη συνταγή από εδώ, εδώ. Μελιτζάνες στο τέλος, λίγη ώρα βράσιμο, δεν ανακατεύουμε πολύ ώρα να μειώσουν. Και το φαγητό θα είναι το πιο νόστιμο που έχετε δοκιμάσει. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας, μην ξεχάσετε να βγάλετε φωτογραφίες και να μου στείλετε στα social media για να δω και να χαρώ, μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε το υπέροχο φαγητό σας με μια υπέροχη παγωμένη Coca-Cola. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!